Μπήκαμε στο ευρώ και εμείς και όλοι οι άλλοι το 2000, υπήρχαν αποκλίνουσες πολιτικές ανάμεσα στον πυρήνα και την περιφέρεια. Ο πυρήνας, κυρίως η Γερμανία, ακολούθησε εξ αρχής μια δυναμική πολιτική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Επενδύσεις, διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις, περιοριστική μισθολογική πολιτική, περιοριστική γενικότερα δημοσιονομική πολιτική. Το αποτέλεσμα είναι να δυναμώσει πάρα πολύ ο Βορράς, να αυξήσει τις εξαγωγές του και να έχει τεράστια εμπορικά πλεονάσματα. Ο Νότος, αντίστροφα, ακολούθησε μια τελείως διαφορετική πολιτική, υποβοηθούμενη βεβαίως από ανεύθυνες κυβερνήσεις. Υπήρχε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αλλά και σε Ισπανία και Πορτογαλία και Ιρλανδία ένας εφησυχασμός. Μπήκαμε στο ευρώ, έχουμε το δυνατό νόμισμα, χαμηλό επιτόκιο, χαμηλός πληθωρισμός, άρα δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια μεταρρυθμιστική. Αποτέλεσμα, έπεσε η ανταγωνιστικότητα στο Νότο. Και ο Νότος, αντί να αυξήσει τις εξαγωγές του, όπως έκαναν οι ευφιέστεροι Γερμανοί, αύξησε τις εισαγωγές του για να διατηρήσει και να εξασφαλίσει ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο. Άρα, πλεονάσματα στο κέντρο της Ευρώπης, στον πυρήνα, τεράστια ελλείμματα στο Νότο και την περιφέρεια. Τι έγινε? Το αντίστροφο. Μαζική εισρωή κεφαλαίων στην περιφέρεια. Και εκεί ετέθηκε το ερώτημα, αυτό το χρήμα το οποίο ήρθε στο Νότο, στην περιφέρεια, ποιος το ξοδεύει? Εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις. Έχουμε τις δημοσιονομικά υπεύθυνες χώρες, που είναι η Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, όπου το κράτος δεν υπέκυψε στον πειρασμό να δανειστεί το ίδιο, αλλά άφησε τους ιδιώτες να το κάνουν. Οι ιδιώτες αγόρασαν και αυτοί σπίτια και ακίνητα. Πάλι το ίδιο, έγιναν φούσκες, έσκασαν οι φούσκες, ζημιές οι τράπεζες και το κράτος μπήκε να διασώσει τις τράπεζες. Και όλες αυτές τις ζημιές τις οδήγησαν στο δημόσιο χρέος αυτών των χωρών, με αποτέλεσμα τη δημοσιονομική κρίση Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ιρλανδίας. Αυτές οι χώρες δεν είχαν μεγάλο χρέος, απέκτησαν χρέος λόγω της ανάληψης των ζημιών από τις δικές τους τράπεζες. Εμείς οι Έλληνες βρήκαμε ένα απλούστερο τρόπο. Εκεί το κράτος είπε: δεν χρειάζεται να μπουν πολλοί ιδιώτες στο δανεισμό, θα δανειστώ εγώ για να πραγματοποιήσω 200.000 προσλήψεις, να συντηρήσω εκατοντάδες άχρηστων οργανισμών και ένα πεδίο σπάταλης διαχείρισης, το οποίο τώρα ακριβώς πληρώνουμε. Έτσι στην Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που όλο αυτό το χρήμα το οποίο ήρθε από το Βορρά μεταφράστηκε άμεσα, όχι έμεσα, σε δημόσιο χρέος, με αποτέλεσμα ακριβώς αυτή την έκρηξη του δημοσίου χρέους και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες, η οποία δημιούργησε την εκδήλωση, προκάλεσε την εκδήλωση της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης.